παιδιά μας βλέπουν από την Αλάσκα. Και ξέρετε που είναι η Αλάσκα? Η Αλάσκα είναι πολύ ψηλά προς... Να σας εξηγήσω. Όχι τώρα, κύριε Λουτσέρο, μας εξηγείς μετά με την ησυχία σου. Ναι, πες μας, πώς τα κατάφερες? Κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα? Σταμάτα! Ωραίο κοινό έχουμε. Ναι, όχι, άσε με, λίγο, άσε με, σε παρακαλώ. Ακούστε με, παιδιά, εγώ δεν ήθελα να... Μα τι κάνεις, τι κάνεις? Εγώ τη σήκωσα από τον αστράγαλο. Τι? Τη σήκωσες από τον αστράγαλο? Ναι. Μη μου πεις ότι την αναποδογύρισες. Σταμάτα! Ελάτε, παιδιά, πάμε, γιατί ο κύριος Λουτσέρο έχει δουλειά. Ναι, πάμε, είσαι και ο πρώτος. Μα μη φεύγετε, παιδιά, θέλω να σας εξηγήσω. Μη φεύγετε. Κύριε Λουτσέρο, εμείς οι δυο θα τα πούμε. Άσε με να σου εξηγήσω, σε παρακαλώ, Κάροτ. Τι να το εξηγήσεις, Ρόκι? Ρόκι! Ναι, τον λέω Ρόκι. Μ' αρέσει. Ολέ ολά, ολέ ολά, ολέ ολά. Ατσαμπητή! Ολέ ολά, ολέ ολά, ολέ ολά. Ατσαμπητή! Αν συναντήσεις Ρόμι, σου πω αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Φωνές ανακούσεις και τέλειο δυνατό. Αν μας δει σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Ολέ ολά, είμαστε ατρόμητοι. Και η φιλία θέλουμε πάντα να νικά. Ολέ ολά, ολέ ολά, ολέ ολά. Ατρόμητοι! Ολέ ολά, ολέ ολά, ολέ ολά. Ατρόμητοι! Αν συναντήσεις Ρώμη, ο αγκανιά να φτιάχνει ομάδα σ' αυτή τη γειτονιά. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Φωνές αν ακούσεις και γέλιο δυνατό. Αν μας δεις σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Ολέ ολά, είμαστε ατρόμητοι. Και η φιλία θέλουμε πάντα να νικά. Ολέ ολά, ολέ ολά, ολέ ολά. Ατρόμητοι! Ολέ ολά, ολέ ολά, ολέ ολά. Ατρόμητοι! Το τσάι σου. Α, εσύ στεναχωρήθηκες. Φυσικά και στεναχωρήθηκα. Τα παιδιά πίστεψαν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια, αλλά μπορεί να γίνει. Λυπάμαι, κορίτσι μου. Μ' αρέσει που με λες κορίτσι σου. Τελείωσες με τη συνέντευξη? Όχι, πρέπει να σε βγάλω μερικές φωτογραφίες. Καλύτερα να συνεχίσουμε μια άλλη φορά, άλλη μέρα. Γι' αυτό σε παρακαλώ. Με τώρα, διώχνεις? Κορίτσι μου. Όχι, δεν σε διώχνω. Σου λέω ευγενικά να πας σπίτι σου να ξεκουραστείς, με καταλαβαίνεις. Μα δεν τελείωσα το τσάι μου. Θα σου φτιάξω άλλο τσάι κάποια άλλη μέρα. Πήγαινε, σε παρακαλώ. Καλά, δεν θέλω να γίνω με βάρος. Δεν είσαι βάρος. Αντιθέτως, είσαι πολύ ελαφριά. Ευχαριστώ. Έχω ωραίο σώμα, ε. Ναι, η αλήθεια είναι πως έχεις πολύ καλό σώμα. Όμως πήγαινε τώρα, πήγαινε. Αχ, με πεθαίνει ο αστραγαλός μου. Τι κάνεις τώρα, πού πας? Κράτα με, ναι. Αχ, σου λέω, πονάω. Όχι, όχι, κράτα με, σφιχτά. Αχ, με πονάει, με έχει πεθάνει. Αχ, όχι, όχι. Καλά, λοιπόν, θα τον φιλήσω να περάσει. Αχ, πονάω. Όχι. Πάμε να φύγουμε. Κάτσε λίγο. Πώς τώρα κάνεις το γνωστό λίπασμα? Δεν ξέρω, αλλά το οξύ που έβαλα στο λίπασμα θα δράσει αμέσως. Αλήθεια? Κοίτα. Ω, δίκιο έχεις. Καλύτερα να φύγουμε πριν γυρίσει χοντρή. Δεν το πιστεύω. Γιατί μου το έκανε αυτό? Δεν το έκανε σε σένα, Μέικα. Στην άλλη το έκανε. Εσύ έχεις διάθεση για αστεία, σε παρακαλώ, εγώ μιλάω σοβαρά. Με συγχωρείς, κι εγώ νιώθω άσχημα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Στορκίζομαι, ο Ρόκι δεν συνηθίζει να κάνει αυτό που είδαμε. Πάντως καλά τα κατάφερε για πρώτη φορά.
Δεν περίμενα ποτέ από το Ρόκι ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Ούτε κι εγώ. Αλλά κάτι δεν μου πάει καλά. Γιατί σίγουρα έγινε παρεξήγηση, Μέγκα. Ναι, εγώ τον παρεξήγησα. Που πίστεψα ότι αρέσω στον αδελφό σου. Είμαι πολύ απογοητευμένη. Δεν φαντάζεσαι πόσο, δεν φαντάζεσαι. Μην κλαις, Μέγκα. Μη στενοχωριέσαι, σε παρακαλώ. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Πάντα μου άρεσε ο αδελφός σου. Και τώρα τον αγαπάω. Η καρδιά μου είναι κομμάτια. Αυτό είναι. Κύριε Λουτσέρο, με συγχωρείς, αλλά με απογοήτευσες έτσι. Γιατί? Γιατί? Γιατί δεν φέρεσαι σαν άντρας. Τι εννοείς, Κάροτ? Επαναλαμβάνω αυτά που μας έμαθες. Θυμάσαι? Οι άντρες δεν κάνουν τις γυναίκες να υποφέρουν. Εσύ μας έμαθες να είμαστε άντρες και όχι μάγκες. Σωστά? Ναι, έτσι? Σωστά. Γι' αυτό το λέω. Εσύ φέρθηκες σαν μάγκας, όχι σαν άντρας. Τι? Κάροτ, Κάροτ, πάμε σπίτι. Μέκα, θέλω να σου μιλήσω. Εγώ όχι. Πάμε, Κάροτ. Και που να πάρει. Δεν μπορείς να το αρνηθείς. Ο κύριος Λουτσέρο είναι Μαραντόνα. Όχι, ο Φραντζέσκολη. Παιδιά, σταματήστε λίγο. Ο Τόμας ανησυχεί για την ξαδέρφη του. Ναι, παιδιά, ας αλλάξουμε θέμα. Γεια σας, γεια σας. Γεια. Ποια θέλεις? Τον Τόμας, είναι εδώ? Όχι, δεν είναι. Ποιος το ζητάει? Ο Χωσέ Λουίς, ο ξαδελφός του. Ναι, ο ξαδελφός του. Ώστε είσαι ο αδελφός του παλιοθήλικου, ε! Τι λέει? Παλιοθήλικο, αλλά ωραίο. Παλιοθήλικο, είπες? Όχι, όχι, δεν εννοούσα ακριβώς αυτό. Απλώς λίγο επιπόλαιη. Η Τίνα Εξπρές. Είναι γρήγορο πιστόλι. Τον τζάκισε τον κύριο Λουτσέρο. Είσαι αδερφός της, ε? Όχι, ο φίλος της. Ο φίλος της. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ο φίλος της. Θα το σκοτώσει τον πατέρα μου. Δεν πιστεύω να το πίστεψες. Πλάκα κάναμε, έτσι? Ναι. Εμείς εδώ συνέχεια όλο πλάκα κάνουμε. Ναι, παιδιά. Ποιο ήταν? Ο κύριος Λουτσέρο για πλάκα την κρατούσε αγκαλιά. Ναι, βέβαια. Ωραίο χιούμορ έχει ο χοντρούλης. Η φαντασία το οργιάζει. Είναι φοβερός ο χοντρός. 2 ώρες μπορεί να σου λέει το ίδιο αστείο. Ναι. Τι μου λες? Γελάει. Σε λίγο δεν κραγεί. Ήθελα να πω ότι θα σκάσεις από τα γέλια με τα αστεία μας. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ασφαλώς. Πού μπορώ να βρω τον κύριο Λουτσέρο? Γιατί? Για να τον σκοτώσω. Έφυγε ταξίδι. Για πού? Στην Αίγυπτο. Ναι. Από μικρός ήθελε να πάει. Ναι, η Αίγυπτος. Ξέρετε, θα αργήσει να γυρίσει γιατί πήγε με ποδήλατο. Σε κάνα 2 χρόνια υπολογίζω ότι θα είναι πίσω. Ναι. Τόσο περίπου. Τσακώθηκα με τον Χωσέ Λουίς. Τσακωθήκατε? Ξέρεις τι μου είπε? Ότι του αρέσουν οι μεγάλες γυναίκες. Τώρα θα το πληρώσει. Μα την Τίνα. Δεν έχει, μα. Και εμένα μου αρέσουν οι μεγάλοι άντρες. Ο κύριος Λουτσέρο δεν είναι μεγάλος. Είναι κοντός. Δεν μιλάω για ύψος, αλλά για ηλικία. Έχει και μεγάλο στέρνο. Και ο φίλος έχει μεγάλο στέρνο. Δεν με νοιάζει. Μου φερόταν σαν να ήμουν καμία μαθητρούλα. Άκου να με πει παιδί. Και τον κύριο Λουτσέρο βρήκε να διαλέξει. Όχι, όχι, τον Λουτσέρο όχι. Τον Ρόκι. Ορίστε και ο τόνος, Μέκα. Και μια κομποστεροδάκι. Ναι, αμέσως. Με συγχωρείς, με κοίτα, αλλά δεν θέλεις και λίγο ξύδι? Δεν κατάλαβα, ειλικρινά. Σε πειράζει, κυρία Μέκα, μην δίνεις σημασία. Το λέει επειδή είσαι λίγο μουτρωμένη. Όχι, δεν είμαι μουτρωμένη. Δεν κοιμήθηκα καλά. Γεια σας. Μέκα, μπορώ να σου μιλήσω λίγο? Σου είπα να με αφήσεις ήσυχη. Μα εγώ όμως... Φύγε. Μα Μέκα... Φύγε, αν δεν φύγεις εσύ θα φύγω εγώ. Εντάξει. Πόσο κάνουν? Είναι... Δεν έχω λεφτά. Κανένα πρόβλημα, θα τα γράψω. Εντάξει. Καλησπέρα. Μήπως ξέρετε που μπορώ να βρω τον κύριο Λουτσέρο? Μα μόλις τώρα. Μόλις τώρα τον πήγαμε στο αεροδρόμιο για να προλάβει την πτήση του. Μα ποια πτήση να προλάβει? Ο καημένος ο κύριος Λουτσέρο πως έκλαιγε. Ναι, πλημμύρισε το αεροπλάνο. Με συγχωρείτε, παιδιά, αλλά είστε καλά? Όχι, πολύ είπα ο κύριος Λουτσέρο. Μπορεί να μην βρήκα τον τύπο, βρήκα όμως ένα λουλούδι. Να σας πάω τα ψώνια στο σπίτι? Όχι, μπορώ κι εγώ.
Δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να έγινε. Δεν ξέρω, Φινίτα. Εμείς το ποτίσαμε όπως κάθε μέρα. Αλλά αυτό ξεράθηκε τελείως. Φινίτα, μήπως του μιλούσες πολύ. Μήπως το μάλωσες και μαράζωσε το καημένο. Μπορεί να πεθάνει από αυτό. Χάσε τις βλακίες, μικρή. Εγώ πάντα του φέρομαι τόσο καλά. Μήπως κόλλησε κανέναν ιό. Κολλάνε ιούς και τα φυτά. Όχι, μαμούνια. Κορίτσια, πολύ παράξενη όλη αυτή η ιστορία. Ό,τι και να έγινε, τώρα πρέπει να το πετάξουμε. Αποκλείεται. Όχι βέβαια, θα του αλλάξουμε χώμα να ξαναζωντανέψει. Μα αφού ξεράθηκε. Σταμάτα εσύ, θα δεις που θα ξαναζωντανέψει. Γιατί όλες μαζί θα τις μιλάμε πολύ. Α, τώρα κατάλαβα, γι' αυτό μου αράθηκε, για να μην σας ακούει. Σταμάτα, σταμάτα. Όχι, 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 δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν μπορεί παππού. Για ποιο μιλάς? Για τον κύριο Λουτσέρο. Δεν είναι δυνατόν. Ο κύριος Λουτσέρο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι ενήλικας. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό στη μαμά. Γεια σιγά, γεια σιγά. Εσύ δεν ζήλευες το Ρόκι. Μέχρι ξεχωριστά στάσεις για το σινεμά τους έβγαλες. Όχι, όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό, παππού. Άλλο πράγμα είναι το ένα και άλλο πράγμα το άλλο. Καλά. Για ποιο πράγμα μιλάς? Κόρα του κοραστό, κοινό με λουατάχε στο φαβό. Δάμε la esperanza que alguna vez en tu juego yo seré ganado. Quiero hacer un gol a tu corazón, descubriendo en tus ojos el amor. Y patear a fondo como el penal, el golazo que me hará campeón. Ακούσέ με. Είσαι τόσο όμορφη. Είναι επικίνδυνο να κυκλοφορείς μόνη στον δρόμο. Σε παρακαλώ. Πρόσεχε. Φύγε από εδώ, μπορεί να σε παγάγουν. Άσε με, σε παρακαλώ. Μ' αρέσει που με διώχνεις. Θα σε παντρευτώ για να με διώχνεις κάθε μέρα. Αυτό θα κάνω. Μέκα. Θέλω να μιλήσουμε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Ρόκι Λουτσέρο. Ρόκι Λουτσέρο. Ρόκι Λουτσέρο, ναι. Ο κύριος Λουτσέρο. Ναι. Ναι, είναι ο κύριος Λουτσέρο. Γιατί δεν με αφήνετε και δυο ήσυχοι? Ποιος είναι αυτός? Μπαμπά, μπαμπά, φύγε γρήγορα, είναι το αγόρι της Τιτίνα. Α, ο φίλος της. Ο φίλος της. Πού να πάρει? Αυτός είναι ο προπονητής? Ναι, έλα, έλα. Έλα εδώ, γύρνα πίσω. Έλα εδώ, θα σε τσακίσω. Θα σε τσακίσω. Σε παρακαλώ, θέλω να με πιστέψεις. Το κορίτσι ήρθε να μου πάρει συνέντευξη, τίποτα άλλο. Και όταν τελείωσε, πήγε στο μπάνιο μας. Ανέβηκε τη σκάλα, χτύπησε και εγώ τη βοήθησα. Και γιατί πήγε στην επάνω τουαλέτα? Δεν έχουμε άλλη κάτω. Μα τι είναι αυτά που σκέφτεσαι, Μπέτι? Πιστεύεις ότι εγώ στην ηλικία μου θα έκανα αυτά αυτό τα. Αυτό λέω κι εγώ, Ρόκι. Θα μπορούσε να ήταν κόρη σου. Άλλωστε, όταν ήρθαμε εδώ με τη Μέκα, δεν τη βοηθούσες ακριβώς. Το καταλαβαίνεις, ε? Μα έπεσε πάνω μου. Τι ήθελες να κάνω, πες μου. Πρέπει να με πιστέψεις, Μπέτι. Κριστίνα, τι? Βοήθησέ με να φτιάξω τη στολή σου. Κριστίνα, εσύ με πιστεύεις, έτσι? Θείε. Ω, Θεέ μου. Διεγκύτω, εσύ με πιστεύεις, έτσι? Ασφαλώς και σε πιστεύω, μπαμπά. Ευχαριστώ, γιέ μου, ευχαριστώ. Μπαμπά, ναι? Πες μου κάτι. Ναι. Τώρα που έφυγαν, πες μου, σε παρακαλώ, την αλήθεια. Ναι. Πώς κατάφερες να καμακώσεις την Τιτίνα? Δεν ξέρω τι έπαθες. Δεν ξέρω τι πήγες στραβά, Ανδούλα. Μήπως δεν σε πρόσεξα όσο έπρεπε? Μήπως σε παραμέλησα? Αν είναι αυτό, συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ. Υπόσχομαι ότι από τώρα θα σε φροντίζω πολύ. Γίνε καλά, Ανδούλα, σε παρακαλώ. Γίνε καλά.
Ορίστε. Ωραία. Σε παρακαλώ. Ορίστε φρέσκο νεράκι για την Ανθούλα. Ε. Ανθούλα. Αλήθεια. Ναι. Τον κυνήγησε. Ναι. Τον κυνήγησε ένα τετράγωνο. Ευτυχώς ο αδελφός σου μπήκε στο ταξί. Διαφορετικά τώρα θα ήταν νεκρός. Α, τον κατεργάρι και δεν μου είπε τίποτα. Α, πώς να σου το πει. Α, είδες που νοιάζεσαι ακόμα γι' αυτόν όμως. Ανθρώπινα, ναι. Αλλά σαν άντρας για μένα πέθανε. Συγγνώμη, τι γυρεύεις εδώ, μπορώ να μάθω. Ήρθα να σε δω. Δεν είμαι πίνακας για να έρθεις να με δεις. Όχι, εσύ είσαι αριστούργημα. Ήρθα να σε καλέσω να πάμε για ένα ποτό. Όχι. Έλα, πες μου, ναι. Δουλεύω ως μπάρμαν σε ένα μπαρ και θέλω να έρθεις. Έλα, σε παρακαλώ. Είπα όχι, όχι. Ακούσέ με πρώτα. Θα σου φτιάξω ένα special ποτό. Μπορούμε και να χορέψουμε. Τι έχεις πάθει εσύ μαζί μου, λες. Τι έχεις πάθει. Ξέρεις τι έχω πάθει. Στο μπαρ έρχονται μόνο μικρούλες. Και. Και εμένα μου αρέσουν οι μισήλικες. Ω! Μου έρχεται να στραγγαλίσω την ξαδέλφη μου. Πώς μπόρεσε να το κάνει αυτό στον κύριο Λουτσέρο. Την έπεσε στον κύριο Λουτσέρο για να ζηλέψει το αγόρι της. Τι κρίμα. Έπρεπε να έρθει σε μένα. Αν ερχόταν σε σένα, τώρα θα σε είχε κρεμάσει ο φίλος της. Καλά λες, Φέντε. Καλύτερα που πήγε στον κύριο Λουτσέρο. Για σκεφτείτε το λίγο. Για να διαλέξει τον μπαμπά μου θα είχε κάποιο λόγο. Ναι. Κάτι θα του βρήκε που θα την ξετρέλανε. Τι μπορεί να την ξετρέλανε στον πατέρα σου, Διέγκο. Αν είχε διαλέξει τον Άξελ, θα είχε πεθάνει από τη βρώμα των ποδιών του. Παιδιά, εμείς γελάμε. Αλλά ένα θηρίο ψάχνει τον κύριο Λουτσέρο να τον σκοτώσει. Ναι. Εγώ τον φοβάμαι. Κι εγώ το ίδιο. Τι να πει ο κύριος Λουτσέρο. Πρέπει να προστατεύσουμε τον κύριο Λουτσέρο. Ναι, να τον υπερασπιστούμε. Ναι, ναι. Πάμε στη λέσχη. Ναι, ναι, πάμε στη λέσχη. Αν αυτό το τέρας θέλει να χτυπήσει τον κύριο Λουτσέρο, θα πρέπει πρώτα να καθαρίσει μαζί μας. Ναι, να μας καθαρίσει. Ξέρετε, παιδιά, τώρα που το σκέφτομαι, καλύτερα να πάω για διάβασμα. Ξορκίζομαι, δεν καταλαβαίνω, κύριε Λουτσέρο. Το φυτό έλαμπε από υγεία, ήταν γεμάτο ζωή. Έφυγα για λίγο και όταν γύρισα το βρήκα έτσι. Ειλικρινά δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο φαινιτά. Δεν θα πιστέψεις τι βλέπω. Τι, τι βλέπεις. Mm. Ε. Ρόκι. Όχι, όχι, φτάνει, φτάνει, φτάνει. Δεν θέλω άλλα προβλήματα. Όχι, 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 θέλω μόνο να σου μιλήσω. Να μου μιλήσεις. Ναι, ναι, μόνο. Εντάξει. Αν είναι έτσι, έλα να καθίσεις. Φοβερός ο κύριος Λουτσέρο. Καταστροφή. Κοίτα πως μαράθηκε το φυτό μου. Μην ανησυχείς, Φινίτα. Αφού ο κύριος Λουτσέρο καμάκω στην Τιτίνα, σίγουρα θα μπορεί να αναστήσει και το φυτό σου. Ρόκι, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Δεν ήθελα να σε μπλέξω. Μα καλά, τι έπαθες, τι έγινε. Να τσακώθηκα με το φίλο μου και σκέφτηκα πως αν με έβλεπε μαζί σου. Ήθελες να τον κάνεις να ζηλέψει, έτσι. Περίπου. Φοβερός, ο κύριος Λουτσέρο έγινε τον Ζουάν. Πρώτος, Παγκόσμιο είδωλο. Ωχ, εξαφανίστηκε το χάμστερ του Παρούσα. Πού πήγε. Μου είπε ότι φέρομαι σαν παιδί. Κανείς δεν με έχει πει παιδί. Άκου παιδί. Μάλιστα, και ήθελες να του δείξεις ότι δεν είσαι φυσικά, παιδί. Φυσικά, εγώ δεν είμαι παιδί. Τι έπαθες. Ποντίκι, βοήθεια, σιγά, βοήθεια. Σιγά, ένα χάμστερ είναι. Τι, τι να. Όλε όλα, όλε όλα. Όχι, όχι, στάσου, μην τον σκοτώσεις. Θα σου εξηγήσω. Δεν θα σκοτώσω κανέναν. Με βλέπεις νευριασμένο. Όχι. Χαίρομαι που το βλέπεις έτσι. Άσε με να σου εξηγήσω τι έγινε. Όχι, ξέρεις... δεν θα μου εξηγήσεις εσύ. Εγώ πρέπει να σου εξηγήσω. Εσύ, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Είμαι ερωτευμένος, Τιτίνα. Τι? Ναι, είμαι ερωτευμένος με άλλη. Είμαι τρελός για αυτήν. Ποια είναι αυτή? Μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα. Την. Την λένε Μέκα. Είναι η κομμότρια της γειτονιάς. Τι? 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 Τι βλα... Τι βάψαμε! Μέκα, Μέκα! Τι? Με κοίτα, με κοίτα! Τι έγινε? Έχω νέα! Τελικά, μάθαμε τι ακριβώς έγινε. Με ποιον? Με το Ρόκι φυσικά. Α, όχι, δεν θέλω να μάθω, δεν θέλω να ακούω το όνομά του. Άσε με, δεν ακούω, δεν ακούω. Άκουσε με, γίνεσαι κουτί ο Ρόκι ναθός! Πώς? Το κορίτσι χρησιμοποίησε τον αδελφό μου για να κάνει το φίλο της να ζηλέψει. Και ο Ρόκι δεν ήξερε τι να κάνει για να την ξεφορτωθεί ή τι να το ομολόγησε όλα. Αλήθεια? Ναι, αλήθεια. Μου το είπε η Φινίτα. Όλος ο κόσμος το ξέρει. Δηλαδή ήταν παρεξήγηση. Ασφαλώς. Είσαι χαρούμενη τώρα? Όχι. Γιατί όχι? Είμαι ευτυχισμένη. Πολύ ευτυχισμένη. Με τη Μέκα
Θα τον τζακίσω. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αμέσως αυτό το θέμα. Σε καλώ σε μονομαχία. Τι λες, Μπάρμπα? Ποιος Μπάρμπας? Θα σε κάνω να καταπιείς τα λόγια σου. Θα δεις ποιος είναι Μπάρμπας, νεαρέ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θες να ρίξεις μερικές φουνιές? Φυσικά και θέλω. Έλα να παλέψουμε τώρα. Έλα να δούμε. Φύγε από εδώ αμέσως τώρα. Πολύ καλά, φεύγω. Φύγε. Περίμενε λίγο, περίμενε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Με ποιον θα μείνει η Τιτίνα? Με μένα όχι. Ούτε με μένα. Ωραία! Τι ωραία! Και εμένα μου αρέσουν οι μεγάλες. Πρόσεχε, Ράτα. Από τον Λιλί. Δεν ξέρετε πως ανακουφίστηκα, κορίτσια, τώρα που έμαθα ότι ο θείος μου δεν έχει τίποτα με την Τιτίνα. Κι εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ τον κύριο Λουτσέρο ξάδελφό μου. Παιδιά, τι έγινε τελικά? Θα σου εξηγήσω, Κάρμεν. Από ό,τι φαίνεται, η ξαδέρφη του Τόμας ήθελε να δώσει ένα μάθημα στο φίλο της και κυνηγούσε τον κύριο Λουτσέρο μέσα στο σπίτι του. Και τον έπιασε? Όχι, κανείς δεν τον έπιασε. Ο κύριος Λουτσέρο είναι καλά γυμνασμένος, ε. Τώρα είναι το πιο δύσκολο, παιδιά. Γιατί? Γιατί πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Λουτσέρο. Τον παρεξήγησα. Τόμας, θα έρθεις μαζί μου? Ναι, Κάροτ. Αλήθεια, κύριε Λουτσέρο, θα με συγχωρέσεις? Ναι, εγώ σε συγχωρώ, αλλά πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη από τον εαυτό σου, γιατί με αυτό που έκανες θα μπορούσες να μπλέξεις άσχημα. Ήδη έμπλεξα άσχημα, ο Χωσέ με παράτησε. Αλήθεια? Mm-hmm. Αυτό είναι καλό. Γιατί? Αν σε παράτησε, δεν ήταν καλός για σένα, παιδί μου. Ναι, έχεις δίκιο. Το ήξερα ότι δεν έκανε για μένα, αλλά ήμουν πολύ πεισματάρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον αντέχω. Ούτε κι εγώ. Λοιπόν, ελπίζω να έμαθες το μάθημά σου τι είναι. Ναι. Ευχαριστώ, Ρόκι. Μπορώ να σε λέω Ρόκι? Ναι, λέγε με Ρόκι. Όλοι οι φίλοι με λένε Ρόκι. Αλλά όχι Ρόκι. Όχι πια Ρόκι. Τέρμα το Ρόκι. Λοιπόν, είμαστε φίλοι? Φίλοι. Λοιπόν, παιδιά, έτσι έχουν τα πράγματα. Η Τιτίνα δεν είχε καμία σχέση μαζί μου. Το καταλάβατε? Ναι, βέβαια. Πολύ καλά. Είναι φανερό. Ολοφάνερο. Συγγνώμη, μήπως με δουλεύετε? Όχι. Μπαμπά, όλα είναι εντάξει. Έγινε παρεξήγηση. Δεν τρέχει τίποτα. Ακριβώς αυτό. Κάτι ακόμα. Έφυγε η Τιτίνα. Τρέξε, Ράτα. Μπορεί να σε θέλει για να κάνει τη γάτα της να ζηλέψει. Όχι, όχι, παιδιά. Η Τιτίνα δεν έφυγε. Είναι απ' έξω. Απ' έξω και θέλει να σας μιλήσει. Πάνω τη φέρω. Ποιον θα φέρω, Λουτσέρο? Τι, Τιτίνα. Κανένα. Ναι. Έλα, Τιτίνα, εδώ είναι όλοι. Έλα. Γιατί δεν μου το είπατε? Δεν βλέπετε ότι είμαι γυμνό? Κοντρέ, σκέπασε το στήθο σου γιατί δεν φορά σουτιέν. Λοιπόν, παιδιά, το σκέφτηκα καλά. Αντί να πάρω συνέντευξη από τον κύριο Λουτσέρο, θα πάρω συνέντευξη από όλη την ομάδα. Ζήτω 25η Μαΐου! Ζήτω! Ζήτω 25η! Ζήτω! ¡Suscríbete!
Μέκα. Ναι. Μέκα, θέλω να σου μιλήσω. Ωραία, γιατί και εγώ θέλω να μιλήσουμε. Α, ναι. Ναι. Ωραία, πες μου. Όχι, εσύ να μου πεις. Όχι, πες μου εσύ πρώτα. Όχι, εσύ. Όχι, πρώτα εσύ. Καλά, εντάξει. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί φέρθηκα σαν μικρό παιδί. Ναι, σαν κακομαθημένο παιδί. Τι? Ναι. Μέκα. Τι θες εσύ εδώ? Σου έφερνα δωράκι. Κοίτα. Θα αρέσει. Α. Ως εδώ ήταν, δεν μου αρέσει η βία, αλλά τώρα. Εμένα θα γίνει... μου αρέσει! Φύγε! Φύγε γρήγορα από εδώ, ξεκουπίσου! Πάρε και αυτό μαζί σου! Φύγε! Ω Θεέ μου! Λοιπόν, Μέκα. Λοιπόν, Μέκα, έγινε μεγάλο μπέρδεμα με όλη αυτή την ιστορία, κορίτσι. Μέχρι και ο Κάρο το κατάλαβε. Και. Τι. Και... τι. Ξέρεις, Μέκα, εγώ. Εσύ τι? Εγώ... το χεράκι! Κύριε Λουτσέρο, κάτω το χεράκι, Πού να πάρει... Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα... Εντάξει, Ανδρέιτα. Καταλαβαίνω ότι είναι τα ψάρια του σχολείου και ότι αυτή τη βδομάδα είναι η σειρά σου να τα προσέχεις. Ωραία! Αλλά θα τα φροντίζεις εσύ, Θα τα ταΐζεις και όλα τα σχετικά. Μα φοβάμαι! Γιατί φοβάσαι? Μη μου πεις ότι είναι πειράγχας. Όχι, μαμά, δεν είναι πειράγχας. Αλλά ξέρεις κάτι? Εγώ δεν ξέρω να τα φροντίζω. Αν θέλουν να κάνουν τσίσα, τι, θα τα πηγαίνω στο μπάνιο? Καλά, εντάξει. Θα τα φροντίζουμε μαζί. Αχ, μαμά, είσαι υπέροχη. Είπα οι δυο μας. Όχι μόνο εγώ και οι δύο, έτσι. Ξέρεις κάτι, μαμά? Τι? Δεν είσαι μόνο εσύ υπέροχη. Αφού δεν τα προσέχουμε μαζί, είμαστε και οι δυο μας υπέροχες. Μην ανησυχείς, Φινίτα. Η θεία μου του χάρισε μια στολή detective γιατί θέλει να κάνει έρευνες. Σωστά, Ρομπερτίτο? Ίσως μάθει τι έγινε, Βέρο. Τι μπορεί να έγινε? Μάλλον θα πέθανε από γυρατιά. Ποια γυρατιά? Η Ανθούλα ήταν μικρούλα. Κάποιος της έκανε κακό. Δεν μπορεί να πέθανε τόσο γρήγορα από τη μια στιγμή στην άλλη. Μπορεί να έβαλαν το χέρι τους οι δυναμίτες. Τι κάνεις, Ρομπερτίτο? Μια κόκκινη κλωστή. Όχι, λέει ότι είναι τρίχα. Α, μια κόκκινη τρίχα. Τι, τι λέει, δεν καταλαβαίνω. Α, λέει ότι θα το ερευνήσει. Είσαι γλυκός, Ρομπερτίτο. Είδες πως κατέστρεψα το φυτό των Ατρόμητων? Γίνομαι πολύ κακός, Βελτιώνησε, Νάτσο, συγχαρητήρια. Ποιος Νάτσο? Δική μου ιδέα ήταν να βάλω τόξη. Με το λείπασμα δεν θα γινόταν τίποτα. Ο Νάτσο έχει πολύ δρόμο για να γίνει κακός. Α, ναι! Θες να σου πω την ιδέα που σκέφτηκα, Ακούστε με. Λέγε. Έμαθα ότι η χοντρή, η αδελφή του Ράτα, ανέλαβε να φροντίσει τα ψάρια του σχολείου για κάνα δύο μέρες. Και εγώ σκέφτηκα να πάμε να τα πνίξουμε. Γιατί με χτυπάς? Γιατί έβγαλα λάθος συμπέρασμα για σένα, ηλίθεια. Όχι, στάσω, αφεντικό. Δεν είναι κακή ιδέα να τα σκοτώσουμε. Θα τα κάνουμε να εκράγουν. Ναι, να τα βάλουμε σε ένα πυροτέχνημα. Κλείσε το στόμα σου, βλάκα, ηλίθιε. Θα τους ρίξουμε πολύ τροφή για να σκάσουν. Έτσι δεν θα μας καταλάβει κανείς. Πολύ καλή ιδέα, Ντόβερ. Μπράβο. Ποιος Ντόβερ? Δική μου ήταν ιδέα. Σκάσε. Α, τι με χτυπάς? Γιατί πήγες να κλέψεις την ιδέα του Ντόβερ. Σημείωσε το, Ρούντι. Ναι. Έτσι. Α, έτσι μ' αρέσει. Η πρώτη κακή πράξη ολοκληρώθηκε. Και τώρα, κύριοι, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δεύτερη κακή πράξη.
πλησιάζουν τα γενέθλιά σου. Και πού θα τα γιορτάσεις? Εδώ φυσικά. Εδώ, σίγουρα. Βέβαια, πού άλλο να τα γιορτάσω? Δεν καταλαβαίνεις ότι αν τα γιορτάσεις εδώ, δεν θα έρθει κανένα από τα παιδιά. Έχεις δίκιο. Πού να τα γιορτάσω? Στη Λέσχη. Υπέροχα. Αλλά δεν θα μ' αφήσει μαμά. Ακριβώς. Δεν θα σε αφήσω. Σε άκουσα, Ειρήνα. Και σε παρακαλώ πολύ να σταματήσεις να βάζεις ιδέες στην κόρη μου, εντάξει? Μα εγώ... Εσύ σκασμός. Εδώ θα κάνει το πάρτι των γενεθλίων της η Λουτσιάνα και θα προσκαλέσουμε μόνο τους φίλους της, τους δυναμίτες. Και εσύ σταμάτα να ανακατεύεσαι. Κατάλαβες? Γιατί δεν ανήκεις σε αυτό το σπίτι. Άσε με να περάσω. Ρομπερτίτο! Ναι, δεν τον είδαμε σήμερα. Δεν ξέρεις που είναι? Όχι. Α, ναι, εδώ ήταν σήμερα με στολή detective. Με στολή detective? Ναι. Είναι τόσο γλυκός. Είπε ότι θα έκανε έρευνα για να μάθει ποιος κατέστρεψε το φυτό μου. Φινίτα, ξέρεις ποιο είναι το πιο παραγωγικό φυτό? Το πιο παραγωγικό φυτό, όχι, δεν ξέρω, όχι. Το βιομηχανικό φυτό. Το καταλάβατε, ωραίο ήταν. Η βιομηχανία που παράγει φυτά, βιομηχανικό φυτό. Ποτέ δεν καταλαβαίνετε τα αστεία μου. Μην ανησυχείς, Φινίτα. Κάποια μέρα θα τον πάμε σε ψυχίατρο να τον θεραπεύσει. Ναι, τώρα γελάτε. Λοιπόν, παιδιά, τι θα κάνουμε τώρα? Να παίξουμε βιντεοπαιχνίδι. Ωραία. Ναι, ναι, πάμε. Έχει κανείς λεφτά? Γιατί εγώ είμαι άφραγκος. Ούτε κι εγώ έχω. Ούτε εγώ. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Μου έδωσε ο μπαμπάς μου λεφτά. Θα αγοράσω μάρκες για όλους. Ναι! Μπράβο! Μπράβο! Λοιπόν, έχουμε γράψει δυο κακές πράξεις. Ναι, το φυτό και τα χρυσόψαρα. Την πρώτη την εκτελέσαμε. Και σήμερα θα εκτελέσουμε και τη δεύτερη. Πρέπει να σκεφτούμε όμως κάτι ακόμα. Το βρήκα! Να τους νικήσουμε 5-0 στον επόμενό μας αγώνα. Αυτό δεν είναι κακή πράξη, Λήθιε. Αυτό είναι θαύμα. Ωραία όμως δεν θα ήταν, ε? Πρέπει να είναι κάτι πολύ κακό. Ας σκεφτούμε λίγο. Ναι, κάτι κακό. Κάτι κακό, πολύ κακό, ε. Ναι, ναι, όμως κάτι κακό. Τι θες εδώ? Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατροπιτή! Όλε όλα, όλε όλα. Αν συναντήσεις δρόμο, τσούμω αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα σαν τη γειτονιά. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι.